Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η Κοζίν» με την Αθήνα Πανδώρα. Απόψε κοντά μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Μάμαλης, οδοντίατρος, περιοδοντολόγος. Φιλοξενούμε λοιπόν τον κύριο Μάμαλη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μάμαλη. Ο κύριος Αναστάσιος Μάμαλης, επιστημονικός συνεργάτης της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης και ερευνητής στο τμήμα Περιοδοντολογίας του Πανεπιστημίου του Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στα οδοντιατρικά εμφυτεύματα, ενώ διαθέτει πτυχίο βιοχημίας από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ της Αγγλίας. Ο κύριος Μάμαλης είναι μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής από το 2001, της Ελληνικής και Αμερικανικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας, συνεργάτης και επιστοποιημένος ομιλητής και εκπαιδευτής της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Εμφυτευματολογίας International Team for Implantology, ITI. Ο περιοδοντολόγος, κύριος Μάμαλης, έχει τοποθετήσει με επιτυχία πάνω από 1.000 εμφυτεύματα στην καριέρα του και έχει ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με αντίστοιχα ιατρεία στην επαρχία αλλά και στο εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες για τον γιατρό, αλλά και βεβαίως για να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί του, θα βρείτε στο www.athensperio.gr και στο τηλέφωνο 210-7259-059. Κύριε Μάμαλη, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, πολλά και χρήσιμα που αφορούν στην υγεία των δοντιών. Πολλοί ασθενείς δεν γνωρίζουν πότε πρέπει να επισκεφτούν έναν περιοδοντολόγο. Μιλήστε μας για το αντικείμενο της δουλειάς σας, πότε κάποιος πρέπει να απευθύνεται σε εσάς. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Και πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που δίνετε την ευκαιρία έτσι σε νέους κλινικούς και σε μάχημους κλινικούς να μιλήσουν για ένα σοβαρό θέμα υγείας, το οποίο αποτελεί ένα παραγνωρισμένο και παραγωνισμένο πρόβλημα του γενικού πληθυσμού. Αυτό έχει να κάνει με νοσήματα του περιοδοντίου, δηλαδή με νοσήματα των ούλων, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν έτσι ευρεία απήχηση και ευρεία γνώση στο κοινό. Εμείς λοιπόν ασχολούμαστε, όπως είπαμε, με νοσήματα των ούλων, κυρίως με φλεγμονές των ούλων. Ο περιοδοντολόγος λοιπόν, ως κλινικός οδοντίατρος, καλείται να θεραπεύσει και να διατηρήσει θεραπευμένα τα ούλα κάποιου ασθενούς, ο οποίος υποφέρει από αιμορραγία, από κινητικότητα, από πόνο και από πολλές άλλες καταστάσεις. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας υποφέρουν χωρίς να το ξέρουν από νοσήματα των ούλων. Συγκεκριμένα, 7 με 8 στους 10 συνανθρώπους μας, κυρίως στην Αμερική που έχουν τις μελέτες συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες, έχουν κάποιας μορφής νοσήματος των ούλων. Τα νοσήματα λοιπόν αυτά είναι σχετικά ύπουλα, δηλαδή στην αρχή δεν πονάνε. Ο ασθενής δεν έχει τη δυνατότητα να το γνωρίζει αυτό, γιατί. Μάλιστα. Δηλαδή ο ασθενής ουσιαστικά παραμένει αθεράπευτος και σε μια κατάσταση πλήρους άγνοιας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ενώ αυτό εξελίσσεται. Μάλιστα. Και όταν ο ασθενής φτάσει να πονάει, είναι πλέον πάρα πολύ αργά. Δηλαδή το νόσημα αυτό έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που πλέον οι βλάβες είναι μη αντιστρεπτές. Δηλαδή δύσκολα θεραπεύονται και θεραπεύονται πλήρως. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα ο ασθενής να χάνει τα δόντια του, ενώ τα δόντια είναι ατόφια και χωρίς κανένα πρόβλημα. Και εδώ λοιπόν ξεκινάει το όλο πρόβλημα με εμάς τους οδοντίατρους. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να δίνουμε έμφαση εμείς οι οδοντίατροι και οι γενικοί και οι ειδικευμένοι οδοντίατροι στην πρόληψη. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, είναι γνωστό, το έχουμε ξαναπεί πάλι μέσα από αυτήν την εκπομπή. Ναι, ο Ιπποκράτης λέει ότι καλύτερο προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Σωστά. Λοιπόν, η πρόληψη λοιπόν από αρκετά των χρόνων είναι το α και το ω της σύγχρονης κλινικής πρακτικής. Ακριβώς. Κύριε Μάμαλη, σε τι διαφέρει η ειδικότητα του περιοδοντολόγου από αυτή του απλού
οδοντίατρου. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο απλός οδοντίατρος, δηλαδή ο γενικός οδοντίατρος, είναι η πιο δύσκολη ειδικότητα από όλες. Διότι καλείται να κάνει πάρα πολλά πράγματα σωστά. Εμείς λοιπόν οι προοντολόγοι είμαστε οδοντίατροι με πτυχίο κτλ. Οι οποίοι έχουμε εξειδικευθεί για 3 χρόνια σε νοσήματα των ούλων. Δηλαδή σε νοσήματα του περιοδοντίου. Δηλαδή μπορούμε να διαγνώσκουμε, να θεραπεύουμε και να κρατάμε το θεραπευτικό αποτέλεσμα όσον αφορά νοσήματα των ούλων. Αυτό λοιπόν έχει ως, η ειδικότητα μας έχει κυρίως ως στόχο την πρόληψη, κυρίως την πρόληψη και την πρόληψη στον γενικό πληθυσμό. Πολύ ωραία. Τι είναι η φλεγμονή στα ούλα, κύριε Μάμαλη? Τι είναι η φλεγμονή στα ούλα? Καταρχήν, φλεγμονή ονομάζουμε μία έτσι μικροβιακή διήθηση, δηλαδή ουσιαστικά μία μικροβιακή προσβολή, δηλαδή μία λίμωξη. Η φλεγμονή στα ούλα, αυτό που έχουν πολύ μόνο ουλίτιδα ή περιοδίδα, είναι μία φλεγμονή, είναι μία λίμωξη. Και είναι μία λίμωξη όπου μικρόβια διηθίουν, προσβάλλουν τα ούλα μας. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή τα ούλα μας ουσιαστικά έχουν το μέγεθος παλάμης εμβαδό, να υπάρχει στο σώμα μας μία διάχυτη φλεγμονή χωρίς να τον γνωρίζουμε. Αυτή λοιπόν η διάχυτη φλεγμονή η οποία υπάρχει στα ούλα μας, χωρίς να τον γνωρίζουμε, προκαλεί σε πάρα πολλά σημεία του σώματός μας σοβαρές βλάβες. Αυτό είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, αποδεδειγμένο και ουσιαστικά έκανε πάταγο στη διεθνή κοινότητα πριν μερικά χρόνια. Όπου θεωρούσαμε το στόμα είναι κάτι απομονωμένο και το σώμα είναι κάτι διαφορετικό. Πλέον το στόμα μας, τα ούλα μας δηλαδή, επικοινωνούν και είναι η πύλη εισόδου πάρα πολλών μικροβίων. Συνδέεται με κάποιες ασθένειες? Μάλιστα. Αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε και να καταλάβει το ευρύ κοινό και να καταλάβει ο κόσμος και να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι η φλεγμονή στα ούλα συνδέεται με καρδιακά νοσήματα, δηλαδή με εφράγματα, συνδέεται με ρευματοειδή αθρίτιδα, δηλαδή με αυτοάνοσα νοσήματα, συνδέεται με νεφρική ανεπάρκεια, συνδέεται αμφίδρομα, δηλαδή το ένα επηρεάζει το άλλο με τον ζαχαρό διαβήτη, έχει συσχετιστεί με διάφορα εγκεφαλικά επεισόδια, με την νόσο του Αλτσχάιμερ, με τη γέννηση πρόωρων και λιποβαρών μωρών και με συγκεκριμένες μορφές πνευμονίας. Διότι τα μικρόβια τα οποία έχουμε στα ούλα μας περνάνε στους πνεύμονες και προκαλούν τοπικές λοιμώξεις. Δηλαδή ουσιαστικά προκαλούν πνευμονίες. Είναι φοβερό αυτό και ως γνωστόν πάντα τα δόντια αντιμετωπίζονται ανεξάρτητα και είναι λάθος. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Και δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα πολλοί γενικοί γιατροί, παθολόγοι κτλ. Δεν έχουν καταλάβει ή δεν έχουν ενημερωθεί ότι η κατάσταση των ούλων επηρεάζει γενικά την κατάσταση του σώματός μας. Τελευταία δε, συνεργαζόμαστε με πάρα πολλά κέντρα εξωματικής γονιμοποίησης, όπου κορίτσια, γυναίκες, οι οποίες προσπαθούν να κάνουν παιδάκια, ελέγχονται καταρχήν από περιοντολόγους. Όλα αυτά, κύριε Μαμάλη, να διακόψω, συγγνώμη, είναι τεκμηριωμένα πλήρως? Όλα αυτά είναι τεκμηριωμένα πλήρως, ειδικά στην Αμερική, όπου στην Αμερική, η American Academy of Perontology έχει κάνει φοβερή και καταπληκτική δουλειά. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχουν ενδείξεις και τώρα είμαστε στη φάση όπου προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Μάλιστα. Ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να μας παρακινήσουν για να πάμε στον περιοδοντολόγο? Τα σημάδια λοιπόν είναι πάρα πολύ απλά. Πρώτον είναι φλεγμονή στα ούλα, δηλαδή αιμορραγία στα ούλα. Και λέγοντας αιμορραγία εννοούμε είτε αυτόματη αιμορραγία, δηλαδή που καθόμαστε, ματώνουν τα ούλα μας, είτε αιμορραγία προκλητή, δηλαδή εκεί που βουρτσίζουμε ή κάνουμε βουρτσάκι ή κάτι άλλο, βγάζουμε αίμα. Αυτά είναι όλα συμπτώματα ότι έχουμε φλεγμονή στα ούλα. Και όταν αυτή η φλεγμονή προχωρήσει, τα συμπτώματα προχωράνε. Δηλαδή έχουμε κινητικότητα στα δόντια μας, τα δόντια μας αλλάζουν θέση, έχουμε μια έντονη δυσοσμία από το στόμα μας. Και γενικά όλα αυτά είναι συμπτώματα που πρέπει να μας υποψιάσουν. Και να μας προβληματίσουν. Μάλιστα. Γενικότερα. Μάλιστα. Πώς αντιμετωπίζετε από το γιατρό η φλεγμονή στα ούλα, κύριε Μάμαλη? Εξαρτάται από το πόσο φλεγμονή έχουμε στα ούλα και από η φλεγμονή αυτή τι βλάβες μας έχει κάνει. Σε μια λοιπόν αρχόμενη φλεγμονή στα ούλα, ακόμα και ένας απλός καθαρισμός σε εισαγωγικά, που δεν υφίσταται επιστημονική λέξη καθαρισμός, είναι έτσι λίγο αργό, και ένα μάθημα ασθενής να βρουτσίσει σωστά είναι αρκετό. Σε πιο προχωρισμένες φάσεις χρειάζεται ειδική θεραπεία. Μπορεί να είναι είτε συντηρητική θεραπεία είτε χειρουργική θεραπεία. Αλλά όπως να έχει το πράγμα, πρέπει η φλεγμονή στα ούλα να σταματήσει, πρέπει να περάσει και πρέπει σιγά σιγά ο ασθενής να ενεργοποιηθεί. Όλα είναι θέμα ενεργοποίηση του ασθενούς. Πρέπει να είναι καταλάβει ο ασθενής τι ακριβώς έχει, πώς ακριβώς αυτό το πράγμα θεραπεύεται και τι να κάνει προκειμένου αυτή η νόσος που έχει να θεραπευτεί άπαξ διαπαντός. Να αφυπνιστεί, να μην βρίσκεται σε άγνοια, μάλιστα, για να γίνει σωστή πρόληψη και να μην χρειαστεί θεραπεία. Μάλιστα. Που είναι κάτι πιο σύνθετο και πιο πολύπλοκο. Μπορεί το λέιζερ να θεραπεύσει τη φλεγμονή στα ούλα
Χωρίς πόνο, κύριε Μάμαλη. Κοιτάξτε, γύρω από το λέιζερ, δυστυχώς, υπάρχει μια τεράστια παραπληροφόρηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί κλινικοί οι οποίοι θεωρούν ότι το λέιζερ είναι πανάκι. Αυτό είναι σφάλμα. Το λέιζερ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου κλινικού, αλλά έχει καθαρά συμπληρωματική δράση. Τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει την κλασική περιοντική θεραπεία, δηλαδή ουσιαστικά τη συντηρητική φάση, που είναι η φάση λεοφλεγμονής και τη χειρουργική φάση. Το λέιζερ είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο δρά καθαρά επικουρικά. Συνδυαστικά λοιπόν. Συνδυαστικά, μάλιστα. Μάλιστα. Τι κινδύνους ενέχει για την υγεία μας, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως η φλεγμονή στα ούλα, κύριε Μάμαλη? Οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί. Καταρχήν είναι οι κίνδυνοι που έχουμε σαν άτομα και οι κίνδυνοι που έχουμε σαν περιβάλλον. Σαν άτομα είπαμε ότι σχετίζονται και επιβαρύνουν πάρα πολύ γενικά νοσήματα. Σαν κοινωνικό περιβάλλον πρέπει να καταλάβουμε ότι η περιοδοντίτιδα και συγκεκριμένες μορφές αυτής της νόσου είναι και κληρονομικές, δηλαδή τις παίρνουμε τους γονείς μας γονιδιακά, και κληρονομήσιμες, δηλαδή τις περνάμε στα παιδιά μας. Επίσης η νόσος αυτή, και ειδικά στελέχη μικροβίων που εμπλέκονται, είναι νόσος μεταδοτική. Δηλαδή, αν έχω εγώ περιοδοντίτιδα και έχω συγκεκριμένα μικρόβια που την κάνουν αυτή και την προκαλούν, τα ίδια μικρόβια αυτά, επειδή είναι μεταδοτικά, δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για μετάδοση οριζόντια και κάθετη, μπορούν να προκαλέσουν και στον κοινωνικό περίγυρο φλεγμονή. Γι' αυτό, εάν έχουμε στην οικογένειά μας ένα μέλος, κάποιον θείο, παππού, πατέρα, αδερφό κτλ., ο οποίος έχει και ειδικά στην νεαρή ηλικία κάποια μορφή περιοδοντίτιδα, κυρίως κάποιες επιθετικές μορφές, πρέπει και εμείς σιγά σιγά να ψαχτούμε. Ασφαλώς. Τι πρέπει να κάνει κάποιος που νομίζει ότι μπορεί να έχει φλεγμονή στα ούλα, κύριε Μάμαλη? Εκείνο που πρέπει να κάνει είναι καταρχήν να απευθυνθεί στον οδοντίατρό του ή σε κάποιον ειδικευμένο περιοντολόγο και να του πει: γιατρέ μου, πρέπει να με εξετάσετε. Ένας λοιπόν γενικός οδοντίατρος και πιο συγκεκριμένος περιοντολόγος μπορεί να διαγνώσει ανά πάσα και στιγμή αν ο άνθρωπος έχει κάποια φλεγμονή στα ούλα. Επίσης, η διάγνωση είναι απλή και εύκολη, ναι. Χρειάζονται εξετάσεις? Η διάγνωση είναι απλή και εύκολη, χρειάζονται ακτινογραφικές εξετάσεις και μια απλή κλινική εξέταση. Επίσης, στο site που έχουμε, που φαίνεται στο monitor, υπάρχει ένα ειδικό τεστ που μπορεί να κάνει κάποιος, και αυτό είναι βάσει της American Academy of Periodontology, για να δει εάν όντως έχει ή αν είναι ευάλωτος, δηλαδή susceptible προς τα ελληνικά, στο να έχει φλεγμονή στα ούλα του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό η έγκαιρη διάγνωση. Γιατί η έγκαιρη διάγνωση ουσιαστικά έχει αποτέλεσμα, είναι και θεραπεία πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο λιγότερο κοστοβόρα και ενεργοβόρα. Βέβαια. Και λιγότερο οδυνηρή. Μάλιστα. Ενδεχομένως. Μετά τη θεραπεία, το αποτέλεσμα διατηρείται? Θα χρειαστεί να πάει ξανά ο ασθενής στο γιατρό, κύριε Μάμαλη? Μάλιστα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Και δυστυχώς, πολλοί κλινικοί οδοντίατροι και πολλοί ασθενείς, αλλά και πολλοί ειδικοί, δεν δίνουμε βάση στη διατήρηση του αποτελέσματος. Δηλαδή, ο ασθενής κάνει θεραπεία, του πάει καλά, χάνεται και μετά από μια πενταετία γυρνάει στο γιατρείο και είναι 10 φορές χειρότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθεί το αποτέλεσμα της θεραπείας μας. Και πρέπει να καταλάβει ο ασθενής ότι πηγαίνοντας μια φορά σε μια θεραπεία δεν ξεμπλέχει. Ο ασθενής μπορεί να αλλάξει συντρόφους στη ζωή του, όμως δεν αλλάζει ποτέ τον οδοντίατρό του. Δηλαδή, πρέπει πάντα αναταχτά χρονικά διαστήματα που θα τα ορίσει ο οδοντίατρός του, ένα εξάμεινο, τετράμινο, ένα χρόνο, να πηγαίνει στον οδοντίατρο για ένα κλινικό και εκτινογραφικό έλεγχο. Και να έχει συγκεκριμένο οδοντίατρο που θα γνωρίζει πλήρως το ιστορικό του και θα έχει μια πλήρη εικόνα, έτσι. Μάλιστα, το εξωτερικό αυτό είναι. Στο εξωτερικό υπάρχει προσωπικός μας οδοντίατρος ή περιοντολόγος, ο οποίος έχει ένα ιστορικό σε βάθος χρόνου, υπάρχει ένα συγκεκριμένο follow-up. Και στην Αμερική, ειδικά που υπάρχει και μεγάλη εγκληματικότητα, μπορούν να ξεγνιάζονται πολλά εγκλήματα, αν θέλετε, από το ιστορικό αυτού του ασθενούς. Μέσω της οδοντοστοιχίας. Μάλιστα. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν προληπτικά μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να μην εκδηλώσουμε φλεγμονή στα ούλα, κύριε Μάμαλη? Μάλιστα. Τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λάβουμε είναι πάρα πολλά. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να βουρτσίζουμε τα δόντια μας αναταχτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα. Το πώς τα βουρτσίζουμε δεν είναι θεία έμπνευση, πρέπει να μας διδάξει κάποιος ο οποίος είναι γνώστης της στοματικής μας υγιεινής, πώς πρέπει να βουρτσίζει τα δόντια του. Λοιπόν, 2 φορές την ημέρα είναι αρκετά. Δυστυχώς η οδοντόβουρτσα δεν φτάνει. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέσα. Κυρίως το σωστό βούρτσισμα έχει να κάνει με τη μηχανική απομάκρυνση των μικροβίων. Δηλαδή να μάθουμε να χρησιμοποιούμε την οδοντόβουρτσα και μεσοδόντια μέσα, όπως τα βουρτσάκια, τα μεσοδόντια ή το δοντικό νήμα. Και το λεγόμενο φλός. Μάλιστα. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι τα στοματικά διαλύματα, οι super wow οδοντόκρεμες και όλα αυτά είναι μεν καλά, αλλά δεν μας λύνει το πρόβλημα.
Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι τα μικρόβια αυτά, τα οποία είναι στέρεα κολλημένα πάνω στα δόντια μας, βγαίνουν μόνο με μηχανική απομάκρυση, δηλαδή μόνο με σωστό βούρτσισμα ή ψύκτηση, όπως λέγεται και ιατρικός και στα αρχαία. Άρα ξεχνάμε τα στοματικά διαλύματα, ξεχνάμε τις σούπερ οντόκρεμες, τα ξεχνάμε όλα και δίνουμε έμφαση στα απλά, στο σωστό βούρτσισμα με μηχανικά μέσα. Τώρα που λέτε για σούπερ οδοντόκρεμες, γιατρέ, δράτω με της ευκαιρίας να ρωτήσω. Οι λευκαντικές οδοντόκρεμες άραγε είναι κάτι που μπορείτε να συστήσετε ή όχι? Μάλιστα. Οι λευκαντικές λοιπόν οδοντόκρεμες, που και εγώ χρησιμοποιώ μια λευκαντική οδοντόκρεμα, είναι πάρα πολύ καλές. Φτάνει όμως να είναι σωστά και επιστημονικά σχεδιασμένες. Υπάρχουν μερικές οι οποίες κάνουν κακό επειδή τρίβουν την αδαμαντίνη. Υπάρχουν άλλες οι οποίες είναι ουσιαστικά ουδέτερες και έχουν και φθόριο μέσα. Πάντα όμως να γίνεται σε συνεννόηση με το θεράπον, οδοντίατο ή περιοντολόγο. Και ποτέ να μην μας κατευθύνει η διαφήμιση και το μάρκετινγκ. Ο καταναλωτής λοιπόν θα πρέπει να συμβουλεύεται τον οδοντίατρο και να μην επιλέγει από μόνος του οδοντόκρεμες. Μάλιστα. Κατά το δοκούν. Μάλιστα. Ωραία. Πείτε μας για ένα θέμα που απασχολεί πολλούς τηλεθεατές που έχουν χάσει κάποιο δόντι από ατύχημα, ασθένεια ή και λόγω ηλικίας. Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα, κύριε Μάμαλη? Μάλιστα. Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μια κατηγορία έτσι θεραπευτικής προσέγγισης, όπου πάει κάποιος ασθενής ο οποίος έχει χάσει κάποιο δόντι. Αυτός λοιπόν ο ασθενής προφανώς δεν βούρτιζε σωστά, προφανώς έπαθε φλεγμονή στα όλα του, προφανώς έχασε δόντι λόγω φλεγμονή στα όλα του ή λόγω κάποιου χτυπήματος. Λοιπόν, το δοντικό εμφύτευμα είναι ουσιαστικά μία τεγνητή ρίζα δοντιού, φτιαγμένη από ένα βιοσυμβατό υλικό που είναι το τιτάνιο σε διάφορες μορφές, κυρίως τιτάνιο, και ουσιαστικά προσομοιάζει μία ρίζα δοντιού. Έχουμε ένα εκμαγείο εδώ, αν μπορεί να εστιάσει η κάμερα, που δείχνει ακριβώς πώς δουλεύουν τα εμφυτεύματα. Αν μπορούμε να το δείξουμε, παιδιά, ναι, αν είναι εύκολο.